Ο επικεφαλής του State Department, Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Το τετατέ των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, καθώς και σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς, γεγονός που προβληματίζει σε σημαντικό βαθμό την Δύση. Τονίζεται ότι ο Άντονι Μπλίνκεν δεν συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος προτίμησε να ταξιδέψει σε μια μακρινή περιφέρεια της χώρας αντί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Η συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν με τον Χακάν Φιντάν διήρκησε περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά και αφορούσε αποκλειστικά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι δύο άνδρες δεν προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατευθύνθηκε αμέσως προς το αεροδρόμιο.